Να σας πω για τη Θέα, Βεβαίως. Πετρίδου, η οποία έτσι μιλήσαμε λίγο σήμερα στο τηλέφωνο, τη ρώτησα αρκετά πράγματα. Μου είχε αποκαλύψει ότι η Θέκλα δεν επιστρέφει στην τηλεόραση, δεν θα επιστρέψει με δική της καλύτερα εκπομπή. Θέλει έτσι να μείνει να ξεκουραστεί, δεν έχει, μου λέει, τόσες πολλές αντοχές πλέον, οπότε προτιμάει να μείνει στο σπίτι. Συζητάει βέβαια για να την βλέπουμε ίσως μία φορά την εβδομάδα σε μία εκπομπή στην Κυπριακή τηλεόραση. Mm-hmm. Δεν έχει κλείσει βέβαια κάτι ακόμη, είναι στις συζητήσεις. Φαντάζομαι στον Δημητρόπουλο, γιατί έχουν πολύ καλή σχέση. Εγώ πάντως θέλω να την καλέσω και από τον αέρα, ότι πραγματικά έχει ανοιχτή πρόσκληση όποτε θέλει να έρθει εδώ στην εκπομπή και να τα πούμε και από κοντά. Γιατί ένα διάστημα είχε πάρει, νομίζω, μία απόφαση ότι θα απομακρυνόταν τέρμα, από όλα. Τέρμα, ναι. Είχε πει τέρμα η τηλεόραση, ήθελε να πάρει η ίδια το χρόνο της. Ναι. Προφανώς τον πήρε για να θέλει στο, αυτή τη μία εμφάνιση. Από εκεί που σίγουρα δεν απομακρύνεται η Θέκλα, είναι από το κανάλι της στο YouTube, το οποίο λατρεύει. Θέλω να σας πω ότι κάνει μπαμ πραγματικά το κανάλι της στο YouTube. Και εκεί δεν είχε σταματήσει όμως. Ερλένα, και εκεί δεν είχε σταματήσει κάποια στιγμή, δεν είχε κάνει μία παύση. Πάρα πολύ λίγο. Θέλω να σας πω ότι η Θέκλα έχει 54.000 ακόλουθους, δηλαδή subscribers, στο YouTube και έχει 22 εκατομμύρια προβολές. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο σίγουρα αριθμό. Και μου είπε ότι είχε και πάρα πολύ απήχηση από τον κόσμο, του αρέσει του κόσμου, είναι ενεργός, μιλάνε συνέχεια, συμβουλές, τα πάντα. Και είναι το μόνο σίγουρο, μου λέει ότι δεν θέλω να σταματήσω από το YouTube. Με γεμίζει πάρα πολύ, μου αρέσει αυτό που κάνω, επικοινωνώ με τον κόσμο και είναι το μόνο πράγμα που δεν θα ήθελα να σταματήσω. Είναι σε μια πολύ όμορφη περίοδο της ζωής της, είναι καλά, είναι ήρεμη, αφού έχει επιστρέψει, γιατί θέλα για 6 μήνες, είχε φύγει στο εξωτερικό. Α, είχε φύγει. Είχε φύγει για να ηρεμήσει, φαντάζομαι, και μετά το χωρισμό. Ακριβώς. Ήθελα έτσι να αλλάξει λίγο παραστάσεις, ήθελα να ξεκουραστεί. Ήθελα, όπως μου είπε, η ίδια να ανασυνταχθεί και να γράψει το βιβλίο της, το οποίο θα βγει στις 10 Ιουνίου με τίτλο «Έρωτας, αυτός ο αδιάγνωστος». Να κάνω μια παρένθεση. Γενικότερα, μου άρεσε πάρα πολύ η στάση της Θέκλας, που από την πρώτη στιγμή βγήκε και είπε και τέλος πάντων μας έδειξε ότι περνούσε περίεργα μετά από ένα χωρισμό, ναι, γιατί πάρα πολλοί μετά από ένα χωρισμό βγαίνουν και λένε μπορεί να είμαστε καλά, ναι, που και αυτό σημαίνει, δεν λέω. Αλλά εμένα μου άρεσε που είδα αυτόν τον ανθρώπινο, ότι πήρε το χρόνο που ήθελε, ξεπέρασε, αν ξεπέρασε και πώς το ξεπέρασε και τα λοιπά, κάποιες καταστάσεις και τώρα ξανακάνει ένα restart. Μ' αρέσει. Υπάρχουν, που βρίσκω πολύ ανθρώπινο. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Είναι αυτοί οι οποίοι όταν έρθει ο χωρισμός θέλουν να κάνουν ένα βήμα πίσω ή ακόμη 10 για να τα βρεις εσύ με τον εαυτό σου, και υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν περισσότερη ενέργεια σε ό,τι αφορά την εργασία, τη δουλειά, απλά και μόνο για να ξεχνιέσαι. Θα έρθει όμως κάποια στιγμή που πάλι θα πρέπει να κάνεις αυτό το βήμα πίσω, γιατί είναι ψεύτικο αυτό. Δηλαδή δεν έχεις ξεπεράσει κάτι το οποίο. Ενώ ακόμη και να κάνεις εργασιοθεραπεία που λέμε, πάλι κάποια στιγμή θα έρθει η φάση που θα πρέπει να καθίσεις κάτω με τον εαυτό σου. Δεν είναι ότι σου περνάει από μόνο του, δεν είναι ότι πιάνω κάποιο καλή στάτζο, περνά μου. Απλά εγώ δεν έχω συναντήσει πάρα πολλούς που έχουν κάνει αυτό που έχει κάνει στην κυριολεξία η Θέκλα. Επειδή μπορεί να μην μπορείς, ναι, κιόλας, ρε Τάσο, ναι, μου. Δηλαδή η Θέκλα ενδεχομένως να ήταν και το παιδί της στο εξωτερικό και λοιπά, να ήταν πιο εύκολο. Είναι και μεγάλα τα παιδιά της. Είναι μεγάλα, ναι, σπουδάζουν. Ναι. Ήταν διαφορετικό. Θέλω να σας πω ότι με τη Θέκλα, η Θέκλα καλύτερα μου είπε ότι μεγαλώνει ένα τρίτο παιδί αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι άλλο από το Λάκι, το σκυλάκι της, το οποίο λατρεύει, έχει, μιλάει και στάζει μέλη το στόμα της για το Λάκι, της το έχουν φέρει τα παιδιά της. Oh. Έχει, σας παρακαλώ πολύ, δικό του playlist στο YouTube ο Λάκι και έχει πάρα πολλούς θαυμαστές. Μπράβο! Είναι το άλλο της μισό πλέον από ό,τι μου είπε η Θέκλα. Και φυσικά δεν τα αποχωρίζεται, περνάνε όλες τις ημέρες μαζί, πάνε παντού μαζί, ένας έρωτας μεγάλος. Είναι, μου λέει, κανονικά μεγαλώνω τρίτο παιδί. Ναι, όταν έχεις σκυλάκι έτσι και κατοικίδιο γενικά, είναι όντως σαν να έχεις παιδί στο σπίτι. Πολύ ωραία, μια χαρά, εμείς ευχόμαστε τα καλύτερα, χαιρόμαστε που επέστρεψε δρυμύτερη. Και το σημαντικό είναι να είμαστε καλά.
έτσι να έχουμε την ηρεμία μας, να είμαστε πραγματικά και ουσιαστικά καλά. Ερλένα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.